φλεβική νόσος, η φλεβική ανεπάρκεια είναι μια συχνή ήπια πάθηση. Χρειάζεται όμως παρακολούθηση, όχι μόνο λόγω των επιπλοκών που μπορεί να προκαλέσει, αλλά γιατί οι συνέπειες που έχει στην καθημερινότητα μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Την ιατρική εκπομπή η οποία αναλύει, παρουσιάζει και δίνει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους, οι οποίες βεβαίως εγγυώνται ένα μόνιμο ή τουλάχιστον πιο μόνιμο αποτέλεσμα σε σχέση με παρελθούσες τακτικές. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για την φλεβική ανεπάρκεια. Ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στο 23% των ενηλίκων, με τις γυναίκες όμως να είναι εκείνες οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς. Προβλήματα λοιπόν φλεβικής ανεπάρκειας δεν αποτελούν μόνο ένα ζήτημα αισθητικής, αλλά πολλές φορές μπορεί να έχουν ραγδαίες συνέπειες ακόμη και για την υγεία του ατόμου. Πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της φλεβικής ανεπάρκειας, τους κυρσούς, τις ευριαγγείες? Για όλα αυτά θα μιλήσουμε βεβαίως μαζί με τον γιατρό, τον αγγιοχειρουργό Αλέξανδρο Μαθαίου. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν, γιατρέ, ένα ζήτημα το οποίο πολύ συχνά ακούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε από τι προκαλείται και το τι είναι, είναι η φλεβική ανεπάρκεια και πιο συγκεκριμένα η κυρσή. Όταν λέμε λοιπόν κυρσή, τι εννοούμε και πώς προκαλούνται αυτοί? Η κυρσή καταρχάς είναι οι διατεταμένες φλέβες που βλέπουμε στο δέρμα μας, στο πόδι. Αυτή λοιπόν, αυτό το δίκτυο που βλέπουμε ακριβώς να δημιουργείται σε ένα σημείο του ποδιού. Αλλά από τι ακριβώς αυτό προκαλείται? Όμως έχει από... αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνα, να το πούμε, καθώς μέσα στο πόδι υπάρχουν πιο κεντρικές επιφανειακές φλέβες, οι οποίες είναι αυτές που έχουν κυρίως πρόβλημα και που επιστρέφουν στο πόδι μεγάλο όγκο αίματος για να καταλήξει στον κυρσό, ο οποίος θα φουσκώσει και θα φανεί στο δέρμα. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για κυρσούς, μιλάμε για ένα ζητούμενο το οποίο αφορά επιφανειακές φλέβες του ποδιού ή είναι και πιο βαθύ? Το δίχτυο το φλεβικό του ποδιού, καταρχάς να πούμε ότι χρησιμεύει στο να διώξει το αίμα από το πόδι, έτσι όπως πηγαίνει το αίμα στο πόδι με τις αρτηρίες, φεύγει με τις φλέβες, διακρίνεται σε δύο τμήματα, εκ των οποίων το πιο σημαντικό και το πιο, αυτό το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό είναι το εντοβάθη δίχτυο, το οποίο είναι μέσα στους μύες. Αυτό διώχνει από το πόδι άνω του 70% του συνολικού όγκου αίματος του ποδιού και τις επιφανειακές φλέβες. Αυτές με τις οποίες συνήθως έχουμε να κάνουμε με τα προβλήματα που δημιουργούνται, καθώς είναι μέσα στο λίπος και η βαρύτητα που επιδράει πάνω τους προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία του φλεβικού αίματος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί καταρχάς το κυκλοφορικό μας δίκτυο μέσα στο σώμα, για να κατανοήσουμε και την βλάβη που δημιουργείται. Φυσικά. Βλέπουμε αριστερά λοιπόν στο σώμα τους τύπους των φλεβών που καταγράφονται. Είπαμε λοιπόν για τις εντοβάθη φλέβες, 90%, και για τις επιφανειακές φλέβες, οι οποίες αποτελούν το 10%. Άρα λοιπόν το πρόβλημα κυρίως πού εντοπίζεται, στις επιφανειακές ή στις εντοβάθη φλέβες? Κυρίως εντοπίζεται ευτυχώς στις επιφανειακές. Και λέω ευτυχώς γιατί στο λίγο ποσοστό, μικρό ποσοστό που έχουμε προβλήματα στις εντοβάθη, εκεί οι θεραπευτικές μας τεχνικές και τα αποτελέσματα είναι πιο δύσκολα σε σχέση με το επιφανειακό. Mm-hmm. Κυρίως σε επιφανειακές λοιπόν. Αυτά λοιπόν είναι ορισμένες επιπλοκές που μπορεί να δημιουργήσει μια φλεβική ανεπάρκεια. Θα έλεγα εξέλιξη της νόσου. Δηλαδή η φλεβική ανεπάρκεια είναι μια νόσος εξελικτική. Διαρκώς χειροτερεύει. Γιατί επιδρά πάνω της αυτό που την προκάλεσε, δηλαδή βαρύτητα. Έτσι ξεκινάει από απλούς κυρσούς, οι κυρσοί μεγαλώνουν, πληθαίνουν. Στο τέλος μπορεί να καταλήξει σε να κάνει ερεθισμό, φλεγμονή του δέρματος και στο τέλος φλεβικό έλκος. Εξηγήστε μου λίγο τι συμβαίνει εδώ. Εδώ ακριβώς βλέπουμε λοιπόν αυτό το οποίο είναι στη βάση των πάντων, πιστεύω εγώ, στη φλεβική ανεπάρκεια, είναι οι βαλβίδες. Οι βαλβίδες έχουν το ρόλο να επιτρέπουν τη διέλευση του αίματος μόνο προς μια κατεύθυνση. Και αυτή είναι από κάτω προς τα πάνω. Έτσι ώστε όταν περπατάμε και συσπώνται οι μύες, αίμα να φεύγει προς τα πάνω, αλλά όταν καθόμαστε ακίνητοι, οπότε η βαρύτητα τραβάει αίμα προς τα κάτω, οι βαλβίδες κλείνουν και δεν το αφήνουν να επιστρέψει. Όταν οι βαλβίδες όμως χαλάσουν, τότε έχουμε αυτό που ονομάζεται παλινδρόμηση. Αυτή η παλινδρόμηση λοιπόν, η επιστροφή αίματος στο πόδι, είναι αυτό από το οποίο ξεκινούν τα πάντα. Έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο όγκο αίματος στο πόδι, οι φλέβες αρχίζουν και μεγαλώνουν. Από εκεί που θα ξεκινήσει, όπως εδώ βλέπουμε, έχουμε μία-δύο χαλασμένες βαλβίδες. Η επόμενη βαλβίδα, λόγω του αυξημένου όγκου αίματος και της διάτασης της φλέβας, θα αρχίσει και αυτή σιγά-σιγά να έχει πρόβλημα. Και έτσι αυτό, σαν σαράκι, ας το πούμε, τρώει το πόδι, το φλεβικό δίχτυο σιγά-σιγά.
Επειδή είπατε ότι όταν κινούμαστε τα πράγματα είναι λίγο πιο θετικά. Mm-hmm. Αλλά στην καθιστική ας πούμε, ζωή η βαρύτητα επιδρά αντιστρόφως ανάλογα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θέλω λίγο να δούμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι πρώτα απ' όλα προκαλούν την φλεβική ανεπάρκεια και δεύτερον πώς την επιβαρύνουν. Πάμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα mm-hmm. γιατί είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Φυσικά. Ο κύριος αιτιολογικός λοιπόν, παράγοντας, το αίτιο πίσω από όλα αυτά, είναι η βαρύτητα της γης. Γιατί τραβάει το αίμα προς τα κάτω. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν υποδιαθετικοί παράγοντες, οι οποίοι βοηθούν στο να γίνει αυτή η επίδραση της βαρύτητας χειρότερη σε κάποιους ανθρώπους σε σχέση με κάποιους άλλους. Έτσι, ο κύριος παράγοντας, ένας από τους κύριους παράγοντες, είναι η κληρονομικότητα. Έχει δειχτεί λοιπόν ότι όταν υπάρχει φλεβική ανεπάρκεια στους γονείς, είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι και στα παιδιά. Σε σημείο μάλιστα όπου αν είναι και οι δύο οι γονείς πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια και το παιδί είναι κορίτσι, να έχει ένα ποσοστό άνω του 70% στο να έχει και αυτό πρόβλημα κάποια στιγμή της ζωής του. Γιατί έτσι, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς? Λόγω των ιστρογόνων κυρίως, των κοιήσεων, ο αριθμός κοιήσεων παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί η κοίηση επιδρά ποικιλοτρόπως πάνω στις φλέβες. Είναι τα εστρογόνα, αυξημένος όγκος αίματος, η πίεση του εμβρίου πάνω στη φλεβική κυκλοφορία και όλα αυτά. Η ηλικία, όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο συχνά εμφανίζονται. Και φυσικά ο τρόπος ζωής. Όσο πιο όρθιοι καθόμαστε μέσα στην ημέρα ή έχουμε καθιστική θέση, αυτοί είναι προδιαθετικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στη φλεβική κυκλοφορία και αυτό σε βάθος χρόνου θα φανεί. Τελικά υπάρχει μέσιο οδός για να μην φτάσει κανείς να έχει φλεβική ανεπάρκεια, αν εξαιρέσουμε βέβαια την κληρονομικότητα που αποτελεί ένα βασικό παράγοντα? Για μένα, καταρχάς, ένα από τα πιο σημαντικά μέσα στην καθημερινότητα που θα μπορούσε να κάνει ο απλός ο άνθρωπος είναι κάτι που δεν τους αρέσει και τόσο, να φοράνε ελαστικές κάλτσες. Mm-hmm. Οι ελαστικές κάλτσες αυτό που κάνουν είναι ότι επιδρούν εφαρμόζοντας πίεση από έξω προς τα μέσα, στηρίζοντας το πόδι και τη φλεβική κυκλοφορία. Δηλαδή, δρούν αντίστροφα από αυτό που την προκαλεί. Έτσι, μπορεί να μείνει όρθιος για πάρα πολλές ώρες μέσα στην ημέρα ή καθιστός για πολλές ώρες μέσα στην ημέρα, αλλά φορώντας ελαστικές κάλτσες, η επίδραση όλης αυτής της διαδικασίας και της ζωής του πάνω στη φλεβική κυκλοφορία θα είναι μικρότερη. Βέβαια, αυτό για μια κυρία είναι λίγο δύσκολο. Ναι, το ξέρω. Τώρα να φοράει κανείς ελαστικές κάλτσες και να πρέπει να πάει σε μια συνέντευξη, σε μια εργασιακή Σωστό. Συνάντηση. Όμως σήμερα οι ελαστικές κάλτσες μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ποιοτικές. Υπάρχουν κάποιες που έχουν πολύ λεπτή ύφανση. Μπορεί να βρεθεί μια μέση λύση. Ή τέλος πάντων, όσο τις φοράει μέσα στη βδομάδα, είναι κέρδος. Δεν χρειάζεται να τις φοράει σαν στρατιωτάκι κάθε μέρα, όλη μέρα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα κάποιες ημέρες, όποτε και να τη βάλει μέσα στην εβδομάδα, είναι κέρδος. Τώρα, τονίσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα αισθητικής η φλεβική ανεπάρκεια. Γιατί αυτό και ποιους κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί? Για μένα, κυρίως το πρόβλημα της φλεβικής ανεπάρκειας είναι λειτουργικό. Και αυτό που βλέπουμε στο πόδι είναι το αποτέλεσμά του. Το οποίο σαφώς έχει ένα ιδιαίτερα αισθητικό στοιχείο, το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η φλεβική ανεπάρκεια έχει άτυπα συμπτώματα και πολλές φορές δεν τα πολύ καταλαβαίνει ο ασθενής, δεν τα πολύ αισθάνεται, έχει βάρος, φαγούρα. Συμπτώματα μπορεί να τα βρει κάποιος πάρα πολύ συχνά ή μπορεί να μην αισθάνεται και τίποτα. Έτσι μας έχει εστιάσει στο αισθητικό κομμάτι. Το λειτουργικό όμως είναι αυτό που έχει σημασία μεγάλη και έχει να κάνει με την κακή κυκλοφορία του αίματος καταρχάς. Έχουμε επιστροφή αίματος σε μεγάλο όγκο στο πόδι. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με επίδραση πάνω στο δέρμα της κνήμης, καθώς όλη αυτή η αυξημένη κυκλοφορία και το απότομο γέμισμα των φλεβών όταν σηκωνόμαστε, όταν είναι χαλασμένες οι βαλβίδες, επιδρά πάνω στο δέρμα, το οποίο κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε δερματίτιδα. Σπάει λοιπόν όχι μόνο, δεν εξογκώνεται μία φλέβα προς τα έξω, να αφήσει δηλαδή αυτό το δίκτυο όπως βλέπουμε mm-hmm. διάφορων αγκαίων, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και πληγή, ένα έξιμα πάνω στο δέρμα. Σαφώς. Και το οποίο χαρακτηριστικά θα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της γαστροκνημίας, άνωθεν του έσω σφυρού, πάνω στον αστράγαλο, τον εσωτερικό, δηλαδή λίγο πιο πάνω. Είναι εκεί η περιοχή που δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο ακραίο αποτέλεσμα η φλεβική ανεπάρκεια? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έχω δει σε νέους ανθρώπους, το έχω δει σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Θα μπορούσα να πω ότι κυρίως έχει να κάνει με την ατοχή του δέρματος. Για το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε κάποια κριτήρια να ξέρουμε ότι το ένα δέρμα θα αντέξει και το άλλο δέρμα δεν θα αντέξει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό από όλα στη φλεβική ανεπάρκεια είναι η πρόληψη,
καταρχάς, γιατί πολλές φορές δεν βλέπουμε τους κυρσούς ακόμα, οπότε κάνοντας έναν υπέρηχο μπορούμε να διαπιστώσουμε την ανεπάρκεια πριν καν αυτή εμφανιστεί στο δέρμα. Έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να προχωρούμε συντομότερα στη θεραπεία του, λύνοντας το πρόβλημά μας και απολαμβάνοντας από εκεί και πέρα μια ζωή ελεύθερη χωρίς κυρσούς. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τα πόδια του. Τα συμπτώματα εκείνα, πέρα από το βάρος και τη φαγούρα την οποία είπατε, ή πριν φτάσουμε, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργηθεί αυτή η αντισθητική εικόνα, γιατί μάλλον αυτό είναι και το βασικότερο που θα μας οδηγήσει σε έναν γιατρό. Ποια άλλα συμπτώματα έχουμε στην βλεβική ανεπάρκεια? Είπαμε, υπάρχει εδώ κάποιος πόνος, φαγούρα, κνησμός. Ο πόνος είναι βαθύς, είναι οξύς. Είναι σαν βάρος, θα έλεγα. Είναι πολύ συχνό να υπάρχει ίδημα. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι χαρακτηριστικό ότι δεν τα έχουμε το πρωί, γιατί το πρωί σηκωνόμαστε και τα πόδια είναι ξεκούραστα από την βραδινή κατάκληση. Εμφανίζονται μέσα στην ημέρα. Και όσο πιο πολύ είμαστε όρθιοι ή καθιστοί και ζοριζόμαστε, τόσο πιο γρήγορα εμφανίζονται και πιο έντονα είναι. Βέβαια, όπως είπα και πριν, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όταν εμφανιστούν τα προβλήματα αυτά, πλέον τρέχουμε στον ειδικό. Υπάρχει επίσης η φημολογία ότι μπορεί να έχουμε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από την φλεβική ανεπάρκεια. Και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι για να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε καθαρά για αισθητικό ζήτημα, ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Σαφώς. Μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές, εκ των οποίων η πιο σημαντική θεωρώ ότι είναι η θρόμβωση, η οποία μπορεί να συμβεί ποτεδήποτε. Δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, με το χρόνο που έχει κάποιος στους κυρσούς του, δεν έχει να κάνει με το πρόβλημα, το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Θρόμβωση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, σε οποιονδήποτε και είναι συχνό. Δηλαδή, περίπου το 40% των ασθενών που έχουν κυρσούς θα εμφανίσουν θρόμβωση κάποια στιγμή για όσο διάρκεια έχουν τους κυρσούς τους. Και είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί τοπικό πόνο, ερυθρότητα, κοκκινίζει το δέρμα, πονάει πολύ, πρίζεται. Και ο θρόμβος από εκεί που εμφανίζεται αρχικά, που συνήθως είναι σε επιφανειακή φλέβα, μπορεί να επεκταθεί δυστυχώς και να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δυστυχώς σοβαρό όταν προκύψει και μπορούμε φυσικά να το αποφύγουμε και να το θεραπεύσουμε στους κυρσούς μας. Η διάγνωση λοιπόν, όταν πρέπει να γίνει χωρίς να έχουμε τα συμπτώματα τα επιφανειακά, πώς γίνεται, πώς επιτυγχάνεται? Η κλινική εξέταση παίζει κάποιο ρόλο, καθώς είναι από τα προβλήματα τα οποία φαίνονται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, η εξέταση εκλογής είναι ο υπέρηχος, το γνωστό τρίπλεξ, στο οποίο μπορούμε να δούμε, να απεικονίσουμε τις φλέβες, να δούμε τη ροή, να δούμε τη λειτουργία των βαλβίδων. Είναι μια εξέταση η οποία κρατάει γύρω στα 20 λεπτά, είναι τελείως ανώδυνη, είναι απλά υπέρηχη, δεν πονάει καθόλου. Πέρα από κάποιο σφίξιμο που κάνουμε στην γαστροκνημία για να διώξουμε, να δούμε πώς λειτουργούν οι βαλβίδες στο αίμα και μας δίνει εξαιρετικές πληροφορίες και μέσα από αυτές μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που γίνεται, που λέγεται χαρτογράφηση, δηλαδή να φτιάξουμε ένα χάρτη του φλεβικού δικτύου, όπου θα ξέρουμε και θα έχουμε σημειώσει από πού ξεκινάει η επιστροφή αίματος και πού πηγαίνει. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό της θεραπείας. Να περάσουμε στο στάδιο όμως της θεραπείας. Και το ερώτημα είναι, από το παρελθόν μέχρι σήμερα η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε κάθε τομέα, πολύ δε περισσότερο στην ιατρική. Ακούγαμε στο παρελθόν, για παράδειγμα, ότι πετάγεται μία φλέβα, άρα λοιπόν εκείνο το κομμάτι πρέπει να το αφαιρέσουμε χειρουργικά, την λεγόμενη σαφινεκτομή. Αυτό σήμερα είναι μια πάγια τακτική ή πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και εδώ? Κοιτάξτε, πλέον η θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας είναι ενδοαυλική και ελάχιστα επεμβατική. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται μέσα από βελόνες ή με πολύ μικρές τυρπούλες, χωρίς νηστέρι, χωρίς ράματα, χωρίς τραυματισμούς. Κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο τόσο στον πόνο μετά το χειρουργείο, στην ανάρρωση του ασθενούς, όσο όμως και στην διάρκεια της θεραπείας και στο κατά πόσο είναι πιθανό ο ασθενής να ξαναεμφανίσει πρόβλημα. Γιατί η επανεμφάνιση των κυρσών είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και κάποιες τεχνικές, όπως για παράδειγμα η σαφενεκτομή, η κλασική, είναι πολύ πιο επιρρεπής και πολύ πιο συχνό μετά από τέτοιες θεραπείες να εμφανίσει κάποιος κυρσούς μέσα σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών. Αντιθέτως, με άλλες τεχνικές, ενδαβολικές κυρίως, όπως για παράδειγμα το λέιζερ, οι υποτροπές είναι πολύ πολύ πιο σπάνιες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για τους ασθενείς. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση που εισάγουμε μέσα στην φλέβα έναν καθετήρα. Τι πετυχαίνουμε αυτό και με πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε βεβαίως τη φλέβα που νοσεί? Ο στόχος μας είναι να καταστρέψουμε τη φλέβα αυτή, να την κλείσουμε, να τη βγάλουμε από την κυκλοφορία. Μισό λεπτό. Πρωτού προχωρήσουμε προς τα κάτω. Η λέξη καταστροφή και μόνο προκαλεί ερωτηματικά.
Την φλέβα αυτή την χρειάζεται ο ασθενής προκειμένου να έχει κυκλοφορικό σύστημα, τον επηρεάζει? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Τον επηρεάζει αρνητικά. Γιατί όπως είπαμε πριν, οι φλέβες διώχνουν αίμα από το πόδι. Όταν έχει αλλάξει η κατεύθυνση του αίματος και το αίμα επιστρέφει, αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για το φλεβικό δίκτυο. Συνεπώς, κλείνοντας τη φλέβα αυτή που πάσχει και έχει χαλασμένες βαλβίδες, αυτό που πετυχαίνουμε είναι σταματάμε την επιστροφή αίματος και το αίμα πλέον γυρίζει προς την καρδιά από το ενδοβάθη δίκτυο. Όπως θα έπρεπε να κάνει εξ αρχής. Συνεπώς, από φλέβες κυκλοφορία... λοιπόν, που βρίσκονται μέσα στους μύες. Ακριβώς. Εμείς δουλεύουμε πάντα στο επιφανειακό δίκτυο, αλλά υπάρχει από κάτω το ενδοβάθη, το οποίο αυτό είναι που κάνει κυρίως τη δουλειά. Mm-hmm. Το επιφανειακό έχει ένα ρόλο, το είδαμε και πριν, μικρό, αλλά όταν όμως πάσχει, τότε πλέον προεξάρχει κυρίως η παθολογία και η επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Συνεπώς, κλείνοντας αυτή τη φλέβα, βγάζοντας την έξω από την κυκλοφορία, έχουμε μόνο ευεργετικό αποτέλεσμα για το πόδι και την κυκλοφορία του. Άρα, τελειώσαμε λοιπόν. Πρέπει να αφαιρεθούν αυτές οι φλέβες με τον οποιοδήποτε ή με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Είπατε λοιπόν ότι σκοπός είναι η καταστροφή της προβληματικής φλέβας. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Καταρχάς, όλες οι τεχνικές πλέον είναι ενδοαυλικές. Σημαίνει τεχνικές οι οποίες γίνονται μέσα από βελόνες, μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και αποκλειστικά με τοπική αναισθησία και διαχωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες. Είναι οι θερμικές, οι οποίες δηλαδή προκαλούν θερμότητα και μέσω αυτής προκαλούν τη βλάβη, όπως π.χ. είναι το λέιζερ και οι ραδιοσυχνότητες, και είναι και οι μη θερμικές, όπου εκεί δεν εφαρμόζεται θερμότητα, χρησιμοποιούμε είτε φάρμακο, π.χ. η σκληροθεραπεία ή το κλαριβέιν, ή μπορούμε να συγκολλήσουμε τα τυχώματα της φλέβας, όπως συμβαίνει με την κόλλα, καταλήγοντας έτσι στον αποκλεισμό της. Έχουμε λοιπόν την ενδοαυλική θεραπεία, θερμική. Έχουμε και την άλλη πλευρά, στην οποία εισάγουμε ένα υλικό μέσα προκειμένου να αποτρέψουμε το αίμα να κινείται μέσα στη φλέβα. Πάμε λίγο να δούμε καταρχάς την ενδοαυλική θεραπεία και να μας περιγράφετε τι ακριβώς συμβαίνει κατά την διάρκεια αυτής. Όλη η επέμβαση γίνεται με υπεριογραφική καθοδήγηση, μέσω της οποίας απεικονίζουμε τη φλέβα. Άρα είναι απολύτως ασφαλής και βλέπουμε πάντα τι γίνεται μέσα. Σε πραγματικό χρόνο. Όπου εδώ τώρα έχουμε εισάγει τον καθετήρα, έχουμε καθετηριάσει όλη τη φλέβα στο μήκος που έχουμε κρίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε και αφού έχουμε κάνει τοπική αναισθησία γύρω από τη φλέβα, μια πολύλεπτη βελόνα και με υπερογραφική καθοδήγηση, αρχίζουμε και καταστρέφουμε από κεντρικά προς περιφερικά, τραβώντας σιγά σιγά, αποσύροντας πολύ σιγά και αργά τον καθετήρα τον οποίο έχουμε βάλει. Mm-hmm. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, η φλέβα έχει πλέον κλείσει. Άρα λοιπόν από εκεί... Εδώ είναι το καλαμάκι, συγγνώμη, πως είναι το μέσα από το οποίο έχει μπει μέσα στο δέρμα. Έχουμε βλέπουμε, αποκτήσει λοιπόν, πρόσβαση. Αυτό λέγεται θικάρι, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν βλέπουμε τη φλέβα η οποία πάσχει. Εδώ είναι η αποτύπωση που γίνεται βάσει του υπερηχογράφου. Σωστά. Σωστά. Βλέπουμε λοιπόν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει μέσα στη φλέβα και εδώ πλέον έχουμε την θερμική λειτουργία του καθετήρα. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος καθετήρας είναι ραδιοσυχνότητες. Αυτοί έχουν ένα ηλεκτρόδιο συγκεκριμένου μήκους και πάμε κομμάτι-κομμάτι-κομμάτι από κεντρικά προς περιφερικά. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να έχουμε επιπλοκές ή υποτροπές της φλέβας? Κοιτάξτε να δείτε. Η πιο σημαντική επιπλοκή που θα μπορούσε να συναντήσει κάποιος είναι να γίνει κάποια θρόμβωση. Οι θρομβώσεις όμως είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ο πόνος του ασθενούς μετά είναι ελάχιστος. Ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα, μπορεί να περπατήσει άμεσα. Τυπικά δεν μένει στο νοσοκομείο παρά μονάχα μερικές ώρες μετά το πέρας της επέμβασης. Και πηγαίνει σπίτι του περπατώντας. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Βλέπουμε λοιπόν, μπαίνει ο καθετήρας μέσα. Ο καθετήρας αυτός με την θερμική παραγωγή που προκαλεί, τι ακριβώς θα δημιουργήσει στη φλέβα εκείνη, δηλαδή θα τη συγκολλήσει, θα την καταστρέψει τελείως ώστε να μην περνάει καθόλου αίμα από εκεί, τι πετυχαίνουμε? Το δεύτερο. Δηλαδή θα καταστρέψει το τείχωμα και θα φράξει, θα αποφράξει τη φλέβα, θα αποκλειστεί. Θα μου πείτε, η θερμική αυτή ενέργεια πώς ελέγχεται και δεν βγαίνει γύρω-γύρω? Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό συμβαίνει λόγω της tumescence, της αναισθησίας, η οποία γίνεται γύρω από τη φλέβα και ο σκοπός της είναι πέρα από την αναλγησία που παρέχει στον ασθενή, αποτελεί και θερμομονωτικό. Δηλαδή, στην ουσία, απομονώνει τη φλέβα, το στόχο μας, από τους γύρω αισθούς, κάτι το οποίο το κάνει εξαιρετικά ασφαλές και μένουμε μόνο εκεί που χρειάζεται, με μεγάλη ακρίβεια. Άρα δεν επηρεάζουμε κάποιον ζωντανό αισθό ο οποίος είναι υγιής? Ναι, σαφώς. Γύρω από τη φλέβα. Σαφώς. Μάλιστα. Λέιζερ τώρα ή θερμική, να το πούμε έτσι, με RF. Ποια είναι η διαφορά? Κοιτάξτε να δείτε.
Καταρχάς, έχει να κάνει και με το στόχο μας. Αν δηλαδή η φλέβα που είναι ο στόχος μας έχει μικρή σχετικά διάμετρο, ναι, οι διαφορές μεταξύ ραδιοσυχνοτήτων και λέιζερ είναι μικρές. Έχει να κάνει κυρίως με το μετά, με το αν κάποιος ασθενής έχει μεγαλύτερα να φέρει πιο έντονη ευαισθησία σε σχέση με την άλλη τεχνική κλπ. Τυπικά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Εκεί που αλλάζουν τα πράγματα είναι όταν πλέον η φλέβα θα αρχίσει να μεγαλώνει. Θεωρώ ότι η διατομή της, δηλαδή, ακριβώς, σε φλέβες άνω των 9-10 χιλιοστών σε διάμετρο, θεωρώ ότι εκεί πέρα πλέον κυρίως το λέιζερ είναι αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Προσωπικά από την εμπειρία μου έχω φλέβες οι οποίες έχουν αποκλειστεί με λέιζερ με πολύ μεγάλες διαμέτρους, άνω των 30 χιλιοστών. 30 χιλιοστών, δηλαδή 3 χιλιοστά. Εδώ παράλληλα βλέπουμε τον καθετήρα ο οποίος φέρει το λέιζερ, ναι, στην άκρη. Αυτό είναι μια πολύ εξελιγμένη ίνα, double ring λέγεται, με ειδικά καθρεφτάκια. Η ακτίνα του λέιζερ φεύγει κυκλωτερός. Επομένως με το που μπει μέσα αυτός ο καθετήρας, παράλληλα γίνεται όλη η καύση και η καταστροφή της φλέβας. Και δεν φεύγει μπροστά, φεύγει στα πλάγια. Και έχει μάλιστα δύο δαχτυλίους, κάτι το οποίο κάνει την απόδοση της θερμότητας πολύ πιο ομαλή. Είναι εξαιρετικός αυτός ο καθετήρας. Πάρα πολύ. Μένουμε λίγο στο κομμάτι αυτό, γιατί μου είπατε για διατομή φλέβας, η οποία φτάνει τα 30 χιλιοστά, δηλαδή 3 πόντους. Έχει τύχει, βεβαίως. Και μεγαλύτερο. Και όλο αυτό είναι επιφανειακό. Είναι επιφανειακή φλέβα, αφορά την κύρια φλέβα, τη μείζωνα σαφηνή. Πριν τη θεραπεία, πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία του ασθενούς ή ανοίγει την πόρτα σας, λέει καλημέρα σας, πάμε να κάνουμε μια θεραπεία λέιζερ. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να έχει γίνει σωστή διάγνωση, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Πάντα κάνουμε στην διάγνωση, κατά τη διάρκεια της διάγνωσης αυτής, κάνουμε ένα πλήρη χάρτη, μια χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου, ο οποίος ακολουθεί τον ασθενή μέχρι την ώρα της επέμβασης. Στο νοσοκομείο, όταν έρχεται, κάνει όλο το βασικό έλεγχο. Αν και παίρνουν οι ασθενείς μόνο μέθη, δεν παίρνουν γενική αναισθησία. Η μέθη είναι κάτι τελείως ακίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, για λόγους βασικής ασφάλειας και πρωτοκόλων, κάνουμε γενικές εξετάσεις αίματος. Βλέπει ασθενής, εξετάζεται από καρδιολόγο κλπ. Και το πιο σημαντικό, πριν ξαπλώσει για την επέμβαση, επαναλαμβάνουμε και επιβεβαιώνουμε τη χαρτογράφηση αυτή. Παίρνουμε φωτογραφίες για να έχουμε το αποτέλεσμα του ασθενούς, να ξέρουμε με τι ξεκινήσαμε και πού καταλήγουμε και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε την επέμβασή μας. Ουσιαστικά όμως μετά τη θεραπεία τι συμβαίνει? Δηλαδή ο ασθενής αυτός ο οποίος έχει υποβληθεί σε μια θεραπεία είτε με λέιζερ είτε με ραδιοσυχνότητες ή με άλλες τεχνικές που θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, φεύγει και πηγαίνει στην καθημερινότητά του, μπορεί να κάνει τα πάντα? Συνήθως τους ασθενείς μου, αφού χειρουργηθούν, τους κυνηγάω στο κηλικείο. Σοβαρά. Μπορούν να περπατάνε αμέσως, δεν πονάνε. Η συντριπτική τους πλειοψηφία την ημέρα της επέμβασης δεν παίρνει καν παυσίπονο. Το βράδυ της, ο ασθενής φεύγει με επίδεσμο το νοσοκομείο, αλλά το βράδυ της ίδιας ημέρας τον αλλάζουμε στο ιατρείο με κάλτσα, ελαστική έτσι για να έχει πιο μεγάλη άνεση. Μπορεί να επιστρέψει σύντομα στην εργασία του, σαφώς ανθρώπινο να πάρει 1-2 μέρες ξεκούρασης. Φυσικά επηρεάζεται λίγο η διαδικασία της άθλησης για κάποιες 1-2 εβδομάδες το πολύ. Οι κάλτσες φοριούνται για 1-2 εβδομάδες, που είναι κάτι που τους στεναχωρεί ιδιαίτερα τους ασθενείς μου, αλλά θα πρέπει κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι εφόσον κάποιος έχει κυρσούς, πρέπει να φοράει κάλτσες κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ. Οπότε 2 εβδομάδες συνεπώς, είναι ελάχιστος. Ακριβώς. Αυτό όμως κανείς δεν φοράει και δεν το συνειδητοποιούν και όλοι ενοχοποιούν τις κάλτσες ότι τις ταλαιπωρούν για αυτές τις 2 εβδομάδες που τις φορούν. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Φυσικά το αισθητικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σε μερικούς μήνες που θα επέλθει η πλήρης ανάρρωση του ποδιού. Συνήθως δεν μένει απολύτως τίποτα, κανένα σημάδι, το οποίο να δείχνει ότι κάτι έγινε στο πόδι. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, επειδή ο οργανισμός αναπτύσσει έτσι μια αντίδραση σε αυτά που έχουμε κάνει για την απορρόφησή τους, μπορεί να υπάρχει ένα ήπιο τσούξιμο και λίγο τράβηγμα σε κάποιες απότομες κινήσεις. Κάτι άλλο όμως όχι. Αυτό λοιπόν το δίκτυο, το αντιαισθητικό που έχει δημιουργηθεί σε κάποιον ο οποίος πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια, όταν θα εφαρμοστεί η θεραπεία και θα καταστραφεί η φλέβα, πόσο καιρό απαιτείται λοιπόν και για να απορροφηθεί και αν θα εκλείψει τελείως, θα αφήσει κάποιο σημάδι? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι έχουμε δύο προβλήματα στην ουσία. Έχουμε το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα θεραπεύσουμε το εξωτερικό ταυτόχρονα την ώρα που θεραπεύουμε και το εσωτερικό. Αυτό είναι μία επιλογή.
Επιλογή όμως η οποία ίσως να μην είναι και η καλύτερη σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί η κυρσία έχουν μεγάλο μέγεθος. Όταν λοιπόν θα κλείσει στο εσωτερικό, είναι σαν να λέμε, φανταστείτε το φλεβικό δίχτυο σαν ένα δέντρο, όπου έχουμε τον κορμό και τα κλαδιά. Τα κλαδιά είναι αυτό που βλέπουμε στο δέρμα και ο κορμός είναι μέσα, στο εσωτερικό του ποδιού. Η τροφοδοσία λοιπόν μέσα ακριβώς, στον κορμό. Κόβοντας λοιπόν τον κορμό του δέντρου, τα κλαδιά μαραίνονται. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κλείνοντας την κεντρική φλέβα μέσω της οποίας παλινδρομεί το αίμα, οι κυρσοί θα αρχίσουν να συρρυκνώνονται. Mm-hmm. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η αξία της υπομονής που μπορεί να έχει ένας ασθενής, καθώς εάν κάνουμε σε δύο διαφορετικά στάδια, πρώτα το ενταυλικό κομμάτι και μετά αφήσουμε τους κυρσούς να συρρυκνωθούν και τους θεραπεύσουμε ολοκληρωτικά σε μερικούς μήνες, θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Είναι μια διαδικασία αργή, δηλαδή ο κυρσός αρχίζει και συρρυκνώνεται σταθερά και με μικρή ταχύτητα και θέλει 3-4 μήνες για να έχουμε έτσι ένα αισθητά μειωμένο μέγεθος, όμως μετά θα δουλέψουμε σε ένα περιβάλλον, σε ένα έδαφος το οποίο θα έχει πολύ μικρότερη διάμετρο ο κυρσός, κάτι που έχει αντίκτυπο και στη θεραπεία και στα σημαδάκια που θα αφήσει μετά και στο τι θα αισθανθεί ο ασθενής. Για μένα, όσο και η μείωση των κυρσών είναι άνω του 80%, αλλά και μικρότερα να ήταν, εφόσον υπάρχει, είναι κέρδος. Άρα, αν το σχηματοποιήσουμε αυτό, τον κορμό που αναφέρεται ή αν θέλετε έναν σωλήνα ο οποίος τροφοδοτεί ακριβώς το δίκτυο με όλους αυτούς τους μικρότερες διατομές σωληνώσεων, θα σταματήσει βέβαια να τους τροφοδοτεί. Οι σωληνώσεις όμως αυτές θα υπάρχουν για κάποιο διάστημα μέχρι να επέμβουμε πλέον σε αυτούς στον κάθε ένα ατομικά, ώστε να φύγει όλη αυτή αυτό η ενδυστική εικόνα. Αυτό είναι η μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να αφαιρέσουμε τους κυρσούς την ώρα της επέμβασης. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν? Αυτό γίνεται με μία τεχνική που λέγεται μικροφλεβεκτομή. Δηλαδή, κάνουμε τοπική έχεση τοπικής αναισθησίας, αυτό το ειδικό διάλειμμα που χρησιμοποιούμε και για την ενδοαυλική θεραπεία. Είναι ένα ειδικό διάλειμμα αξιολοκαίνης, πάρα πολύ καλό, δεν τζούζει καθόλου και διαρκεί πάρα πολλές ώρες. Σε όλη λοιπόν την περιοχή που μας ενδιαφέρει γίνεται έχηση αυτής της αναισθησίας και μετά έχουμε σημειώσει που είναι η κυρσή και κάνουμε μικροσκοπικές τρύπες, οι οποίες είναι μικρές, μικρότερες του μισού χιλιοστού. Είναι αρκετές βέβαια, κοινώς όπου βλέπουμε γρομπαλάκι να φουσκώνει. Σαν κέντημα ουσιαστικά. Ακριβώς. Ναι. Στην ουσία αυτό γίνεται, σαν κέντημα. Είναι έτσι ώστε να έχουμε όσο πιο μικρά σημαδάκια γίνεται, το οποίο συνοδεύεται από μικρότερη ενόχληση του ασθενούς και φυσικά από πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μετά. Εκεί λοιπόν πάλι γίνεται ενδοαυλικά αυτή η θεραπεία. Αφαιρείται. Είναι εξωτερικά. Είναι εξωτερικά και αφαιρείται σε μικρά κομματάκια όλη αυτή η επιφανειακή πλέον κυρσή οι οποίοι υπάρχουν στο δέρμα. Πάντως είναι μικρή έκταση, δεν είναι μια μεγάλη τομή η οποία μπορεί να αφήσει μικροσκοπική. Τόσο ώστε αποκαθίσταται η βλάβη αυτή σε πόσο διάστημα, για παράδειγμα. Την επόμενη μέρα. Ο ασθενής δηλαδή κάνει μικρή μπάνιο την επόμενη μέρα και μπορεί να το βρέξει. Δεν χρειάζονται δεν γίνονται ράματα. Όμως το σημαδάκι, σαν αισθητικό σημάδι, κάνει λίγο καιρό για να φύγει. Άρα λοιπόν το δέντρο αυτό που προϋπήρχε ουσιαστικά θα εξαλειφθεί μέσα στο επόμενο διάστημα πόσο, 15-20 ημερών, κάπου λιγότερο. Εκεί. Κάπου εκεί. Επίσης θα μπορούσε εναλλακτικά να γίνει σκληροθεραπεία με αφρό. Δηλαδή στους κυρσούς να ρίξουμε ένα φάρμακο υπό τη μορφή αφρού, το οποίο θα καταστρέψει αυτούς τους κυρσούς. Είναι αυτό μια επιλογή. Είναι λιγότερο επεμβατική από το να κάνεις μικροφλεβεκτομές. Έχει το κακό, το μειονέκτημα, ότι μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και το δέρμα να συγκεντρώσει μια χρώση κατά μήκος των παλιών κυρσών που υπήρχαν, που λέγεται υπέρχρωση. Γι' αυτό και δεν το προτιμώ εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Θεωρώ ότι καλύτερα να γίνεται μικροφλεβεκτομή, εφόσον είναι τόσο ψηλό επίπεδο όπως γίνεται σε εμάς. Επειδή μιλήσατε για τον αφρό, αυτό είναι και μια τακτική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και στην κεντρική φλέβα, εκείνη που θα μπλοκάρει την τροφοδοσία στα υπόλοιπα, στα μικρότερα αγγεία. Σαφώς. Μπορεί είτε με τη μορφή αφρού, είτε μέσω ενός καθετήρα που λέγεται κλαριβέιν, ο οποίος έχει ένα μικρό έλασμα στο άκρο του και προκαλεί σπασμό στη φλέβα. Μισό λεπτάκι. Mm. Να πάμε να δούμε την σχετική εικόνα για να κατανοήσουμε ποιο είναι το όφελος. Εδώ λοιπόν τι πετυχαίνουμε. Βλέπουμε ότι εισάγεται μία σύριγγα. Μεγάλη, μικρή βελονίτσα είναι. Ναι. Και μέσω από αυτή την ρίχνουμε τον αφρό, ο οποίος είναι ακριβώς όπως το βλέπετε. Γεμίζει τον αυλό του αγγείου, δεν επιτρέπει στο αίμα να ξεπλύνει γρήγορα το φάρμακο και εκεί ακριβώς βρίσκεται η επιτυχία του. Mm-hmm. Γιατί με τη σκληροθεραπεία το αίμα είναι ο εχθρός της. Ξεπλένει το φάρμακο, το διαλύει και έτσι έχουμε χειρότερο αποτέλεσμα. Με τον αφρό όμως το απομακρύνουμε λίγο περισσότερο, ώστε να δράσει το φάρμακο λίγο περισσότερο. Έχει μόνιμο αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε να δείτε. Όταν, εξαρτάται που τον χρησιμοποιούμε. Όσο πιο μεγάλο αγγείο και πιο κοντά στο δέρμα, εκεί τα αποτελέσματα μας τη χαλάνε λίγο. Γιατί δημιουργεί υπερχρώσεις, μπορεί να ερεθίσει το δέρμα λίγο περισσότερο και επίσης έχει δειχτεί ότι όταν το χρησιμοποιούμε τον αφρό στην κύρια φλέβα, εκεί δηλαδή που ο στόχος της θα ήταν στόχος του λέιζερ, ας πούμε, εκεί οι υποτροπές σε βάθος χρόνου είναι αρκετά αυξημένες. Κάτι το οποίο με έχει κάνει εμένα προσωπικά από τη δική μου εμπειρία να μην το πολύ χρησιμοποιώ. Δεν το προτιμώ. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τεχνικές οι οποίες έχουν μόνιμο αποτέλεσμα. Άρα σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνει το αφρός? Π.χ. έχει εξαιρετική, είναι εξαιρετικά αποδοτικό σε περιπτώσεις υποτροπής μετά από χειρουργείο. Γιατί μετά από σαφινεκτομή, η υποτροπή που συνήθως δημιουργείται μπορεί να έχουν σχηματιστεί πάρα πολλά αγγεία. Πάρα πολλά αγγεία τα οποία δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα αντιμετωπίσεις, γιατί είναι μικρά το καθένα ξεχωριστά, αλλά σημαντικά όλα μαζί. Οπότε από κάποιο πιο κεντρικό αγγείο μπορείς να κάνεις έχεση σκληρητικού αφρού, πηγαίνεις σε όλο αυτό το δίκτυο και το κλείνει. Μάλιστα. Προηγουμένως αναφερθήκατε όμως σε μία άλλη τακτική, όπου πάλι χρησιμοποιείται ο καθητηριασμός με μία μέθοδο η οποία έρχεται να ερεθίσει ουσιαστικά την φλέβα και να κάνει τι? Σπασμό. Κάνει σπασμό, το τείχωμα μαζεύει και ακριβώς εκείνη τη χρονική στιγμή κάνουμε έχεση και του φαρμάκου. Έτσι ώστε το φάρμακο επιδρά σε ένα περιβάλλον όπου έχει πάρα πολύ λίγο αίμα και έτσι είναι πιο αποδοτικό. Με το σπασμό αυτό που προκαλούμε στη φλέβα και εισάγουμε το φάρμακο, τελικά να καταφέρουμε τι? Την νέκρωση της φλέβας. Την χημική βλάβη του τειχώματος με αποτέλεσμα την απόφραξή της, ναι. Μπορούμε να δούμε και το σχετικό βίντεο, νομίζω, της μεθόδου αυτής. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πώς είναι ένας κυρσός, μια φλεβική ανεπάρκεια και πώς ακριβώς αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά στην ανατομία του. Όλος λοιπόν αυτός ο κυρσός, εδώ είναι και η βλάβη ακριβώς που προκαλείται με αποτέλεσμα να έχουμε την επιστροφή του αίματος προς τα κάτω. Επομένως λοιπόν, είναι το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται. Ο ρότορας βλέπετε πώς κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Βέβαια, τώρα εδώ είναι σε μεγέθυνση. Σωστά. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι ένας καθετήρας, λοιπόν, ο οποίος στο άκρο του έχει ένα ρότορα. Ακριβώς και στο άκρο ακριβώς του ρότορα αυτού κάνουμε την έχηση της κληρητικής ουσίας. Θα δούμε τώρα πώς ακριβώς λειτουργεί. Δεν έχουμε εδώ κάποια άλλη παρέμβαση, είτε λέιζερ, είτε κάποιας θερμικής τακτικής ραδιοσυχνοτήτων. Οπότε, εισάγεται λοιπόν αυτό το σύστημα μέσα στη φλάβη. Και εδώ βλέπουμε βεβαίως το ακροφύσιο του, όπου έρχεται να προκαλέσει τον ερεθισμό της φλέβας. Σωστά? Σωστά. Το βλέπουμε και σε αποτύπωση εδώ. Άρα λοιπόν, όταν θα γίνει αυτός ο ερεθισμός, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση εδώ, πώς λειτουργεί. Προκαλεί ερεθισμό, μαζεύει η φλέβα, κλείνει, κάνει σπασμό και ταυτόχρονα κάνουμε την έχηση του φαρμάκου. Στην ουσία είναι μια εξελιγμένη μορφή σκληροθεραπείας. Βλέπουμε πώς αντιδράει η φλέβα στον ερεθισμό αυτόν. Έτσι ακριβώς. Αυτό το αποτέλεσμα είναι άμεσο, δηλαδή θα δούμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Η φλέβα κλείνει. Ναι. Από τη δική μου εμπειρία, εγώ θεωρώ ότι οι θερμικές μέθοδοι έχουν μεν το μειονέκτημα της τοπικής που πρέπει να γίνει, αλλά είναι αρκετά πιο αποδοτικές συνολικά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια τεχνική η οποία υπάρχει στο τραπέζι και θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει. Να την αξιολογήσουμε και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμη. Θα σας πάω ένα βήμα πίσω όμως προηγουμένως στα λέιζερ. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι κατάλληλα για κάθε ασθενή? Υπάρχουν περιορισμοί στο ποιος μπορεί ή ποιος δεν μπορεί να εφαρμόσει λέιζερ? Από τη δική μου εμπειρία δεν έχω κανένα απολύτως περιορισμό όσον αφορά τη χρήση του λέιζερ. Υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν σημασία, που έχουν κυρίως να κάνουν με την ανατομία του φλεβικού δικτύου. Π.χ., όπως είπαμε πριν, σε μια υποτροπή με νεοαγγείωση, δεν υπάρχει επίσημο αγγείο να γίνει λέιζερ. Εκεί λέιζερ δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Οπότε κάνει την μέσως καλύτερη τεχνική, που είναι η έχηση του σκληρητικού αφρού. Αλλά αν μπορούσαμε να βάλουμε σε ιεράρχηση τις μεθόδους αυτές για την αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας, το πρώτο θα ήταν το λέιζερ. Σαφώς. Μάλιστα. Σαφώς. Και έπειτα. Από εκεί και πέρα είναι οι ραδιοσυχνότητες, η χρήση της κόλλας είναι η πιο σύγχρονη τεχνική που αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να εξαπλώνεται. Πρόκειται για ένα καθετήρα ο οποίος, μέσω του οποίου στην κορυφή του γίνεται έχηση μιας κολλητικής ουσίας η οποία συγκολλά τα τειχώματα σε μόνιμη βάση και η φλέβα σιγά σιγά με τον καιρό απορροφάται
δεν χρειάζεται αναισθησία γιατί δεν έχει θερμότητα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά είναι σχετικά πιο πρόσφατη, πιο καινούρια σε σχέση με τις άλλες μεθόδους που είναι πολύ πιο δοκιμασμένες. Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα μας αποδείξει την αξία της. Άρα ίσως να μην χρειαστεί καν μελλοντικά μία έστω και τοπική αναισθησία στο σημείο εκείνο. Εντάξει, τοπική αναισθησία εκεί που μπαίνει ο καθετήρας. Προφανώς. Ναι, αλλά ναι. Αυτό θα είναι το μόνο που χρειάζεται. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει υποστεί μία σαφηνεκτομή. Έχει υποβληθεί μάλλον σε σαφηνεκτομή, δηλαδή σε μία χειρουργική αφαίρεση της φλέβας. Το να έρθει και να σας πει, γιατρέ, έχω υποτροπή, θέλω να ξαναεγχειριστώ ή θέλω να επέμβω σε αυτό, μπορεί να το κάνει και αν ναι, με ποια τακτική. Σαφώς. Βέβαια, τα περιστατικά αυτά είναι πιο δύσκολα. Mm-hmm. Θέλουν πιο μεγάλη εμπειρία από τον γιατρό. Χρειάζονται πάρα πολύ καλή χαρτογράφηση, γιατί οι πηγές από τις οποίες επιστρέφει το αίμα πίσω στο πόδι μπορεί να είναι παραπάνω από μία και θα πρέπει να αναγνωριστούν όλες και να αποκλειστούν. Τεχνικά μπορεί να υπάρχει αγγείο μέσα στο πόδι το οποίο να έχει απομείνει από την σαφηνεκτομή και να μπορεί να κλείσει με το λέιζερ. Σαφώς, έχω δει τα πάντα. Mm-hmm. Θα μπορούν να υπάρχουν, αυτό να συνδυάζεται με πολλά αγγεία ή με βλάβη κάποιων φλεβών που λέγονται διατητρώσες, που στην ουσία συνδέουν το ενδοβάθη δίκτυο με το επιφανειακό σε διάφορα σημεία του ποδιού και χαρακτηριστικό τους είναι ότι δημιουργούν πολύ μεγάλο τοπικό πρόβλημα εκεί που ανεπαρκούν. Mm-hmm. Και αυτές φυσικά μπορούν να αντιμετωπιστούν με λέιζερ. Τόση ώρα μιλάμε όμως για τη φλεβική ανεπάρκεια εστιάζοντας κυρίως στους κυρσούς. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο, πολλές φορές και στο πρόσωπο ακόμη, είναι οι λεγόμενες ευριαγγείες. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι αυτές και από τι προκαλούνται? Οι ευριαγγείες είναι κυρσή σε μικρογραφία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι χαλασμένες εντός εισαγωγικών φλέβες, με σπασμένες μικρές βαλβιδούλες, οι οποίες γεμίζουν περισσότερο με αίμα από όσο πρέπει και γίνονται ορατές. Αυτό είναι όλο. Έχουνε παίζει ρόλο σε αυτό και η πίεση του αίματος. Δηλαδή, κάποιοι ας πούμε, λένε ότι εγώ έχω πίεση αυξημένη, μπορεί να παίρνουν μάλιστα και χάπι πιέσεως. Επιδράει η πίεση του αίματος στις ευριαγγείες? Η αρτηριακή πίεση όχι. Η πίεση του φλεβικού δικτύου ναι. Με διάφορους τρόπους. Π.χ. υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τους αρέσει και βάζουν στενά ρούχα κεντρικά που συσφίγγουν το πόδι. Εκεί αυτό δεν θα ήταν και το καλύτερο, για παράδειγμα. Σε γενικές όμως γραμμές η αρτηριακή πίεση δεν επιδρά και τόσο. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι και οι ευριαγγείες, όπως και η κυρσή, έχουν ένα κεντρικό αγγιάκι, το οποίο τροφοδοτεί με αίμα και πίεση την ευριαγγεία και το οποίο θα πρέπει να χαρτογραφηθεί και αυτό και θα είναι ο πρώτος μας στόχος στη θεραπεία τους. Γιατί η θεραπεία υπάρχει, γίνονται θεραπείες. Ναι. Είναι συνδυασμός, αυτός που κάνουμε εμείς είναι ένας συνδυασμός ενέσεων σκληρυντικού αφρού και δερματικού λέιζερ και είναι εξαιρετικά αποδοτικός. Χρειάζεται υπομονή. Δεν παίρνουμε το αποτέλεσμα γρήγορα και άμεσα όπως με μια θεραπεία για πιο μεγάλο πρόβλημα όπως είναι η κυρσίκα, το οποίο είναι ένα σχήμα οξύμορο, αλλά έτσι είναι δυστυχώς. Θέλει σταδιακή θεραπεία με επισκέψεις οι οποίες μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί μια βλάβη που δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Άρα, πόσες φορές χοντρικά θα χρειαστεί κάποιος που έχει μια ευριαγγεία? Mm-hmm. Συνήθως, καταρχάς, να πούμε τα σημεία στα οποία παρατηρούνται πιο συχνά. Είναι το πρόσωπο, είναι το. Κοιτάξτε, τα πόδια. Κυρίως, σαφώς είναι τα πόδια. Πάρα πολύ. Ο κύριος όγκος των ευριαγγειών αφορά τα πόδια. Κάτι το οποίο είναι λογικό και λόγω της βαρύτητας. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν και στο πρόσωπο. Εκεί οι δυνατότητες μας είναι, πάλι υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα για θεραπεία μέσω δερματικού λέιζερ. Δεν εφαρμόζουμε έχηση σκληρυντικής ουσίας στο πρόσωπο. Δεν κάνει λόγω της κυκλοφορίας, δεν υπάρχουν βαλβίδες στο κεφάλι. Οπότε είναι απαγορευτικό αυτό, είναι πρέπει απαγορευτικό, να τονίσουμε. Είναι απαγορευτικό. Μην δώσουμε λάθος μηνύματα. Ναι, αλλά όμως το λέιζερ είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Δεν αφήνει σημαδάκια. Τα σημάδια, ό,τι σημάδια μείνουν, φεύγουν γρήγορα. Έχει αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει η σκληροθεραπεία, ειδικά στην εφαρμογή των ευριαγγειών. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη σκληροθεραπεία και μπορεί ενδεχομένως να εμφανίσει υπέρχρωση. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει τι, ότι θα έχουμε πιο έντονο χρώμα στο σημείο εκείνο όπου εντοπίζεται? Όπως είναι το αγγιάκι. Η φλέβα εξαφανίζεται μεν, όμως το δέρμα πάνω από τη φλέβα εκεί που υπήρχε
θα γίνει πιο σκούρο. Θα φύγει αυτό, θα απορροφηθεί κάποια στιγμή το χρώμα. Παίρνει καιρό να απορροφηθεί. Είναι μια επιπλοκή η οποία όταν εμφανιστεί είναι ας πούμε εκνευριστική και για τον γιατρό και για τον ασθενή κυρίως, γιατί μένει για αρκετούς μήνες. Συνήθως φεύγει, έχει να κάνει με την τεχνική, γι' αυτό και προσπαθούμε να στο κέντρο έχουμε όσο μικρό πολύ χαμηλό ποσοστό, γιατί προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά όμως είναι και από το δέρμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δέρματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα, σπάνια αλλά γίνεται. Είναι γενικώς από όλες αυτές τις επιπλοκές, εγώ θεωρώ είναι πιο σημαντική. Εμφάνιση νέων λεπτών εμβριαγγιών ή matting όπως λέγεται, είναι πιθανό, συμβαίνει σπάνια και αυτές οι φλεβίτσες μπορούν να γίνουν με λέιζερ, κυρίως δερματικό. Τώρα, νέκρωση να μου έχει τύχει στην καριέρα μου δύο φορές, τρεις. Ξέροντας το χιλιάδες τον αριθμό των θεραπείων. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι όμως όταν συμβεί, είναι πολύ δραματική. Σας θυμά όμως ότι το ακριβώς το τονίζετε και αυτό, γιατί δεν υπάρχει λόγος απόκρυψης μιας τέτοιας αλλά εμπλοκής. Είναι εξαιρετικά, έχει να κάνει πολύ με την τεχνική, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Τώρα, αλλεργικές αντιδράσεις. Σπανιότατες. Το φάρμακο αυτό είναι αθώο. Αυτό που τουλάχιστον χρησιμοποιούμε εμείς, πολυδοκανόλη, είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι πολύ καλό, δεν αντιδρά αλλεργικά. Είναι μεμονωμένα περιστατικά στον κόσμο δηλαδή, που έχουν δημιουργήσει αλλεργικές αποδεκτήρια. Το τελευταίο που θα πρέπει να σκεφτεί ο ασθενής. Τώρα, μιλήσαμε για όλα αυτά, αλλά ίσως ο καλύτερος ο οποίος μπορεί να μιλήσει για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών και το ίδιο το αποτέλεσμα στον πόδι είναι ο ίδιος ο ασθενής. Γι' αυτό λοιπόν σαφώς πάμε να δούμε ορισμένες μαρτυρίες ασθενών και επανερχόμαστε. Η δική μου περίπτωση ήταν πολύπλοκη. Ξεκίνησα με μια θρόμβωση στο αριστερό μου πόδι, που ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα, γιατί είχα αρκετούς πόνους. Συμβουλεύτηκα τον γιατρό, βρήκα τον γιατρό μου, τον κύριο Αλέξανδρο Ματθαίου, ο οποίος μου έχει εμπνεύσει πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Τα βρήκαμε, συζητήσαμε, μου έδωσε τη θεραπεία μου, ξεκίνησα μετά τις... έκανα τις επεμβάσεις μου. Μετά τις επεμβάσεις, οι οποίες επεμβάσεις ήταν ανέμακτες, σηκώθηκα κατευθείαν μετά από το χειρουργείο, μετά από μισή ώρα και περπατούσα. Την ίδια μέρα πήγα και στη δουλειά μου επίσης, που ήταν πολύ σημαντικό για μένα γιατί δεν γινόταν να φύγω από τη δουλειά. Ο γιατρός για μένα είναι το α και το ω, γιατί με έχει βοηθήσει και ψυχολογικά και σωματικά στην επέμβαση, που με έχει κάνει να νιώθω άλλος άνθρωπος. Η καθημερινότητά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στα πόδια μου, στις κινήσεις μου, σε όλη την... δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε ό,τι χρειαζόταν. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βρίσκομαι με δύο πόδια εγχειρισμένα, τα οποία είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και κάνω τις σκληροθεραπείες μου, οι οποίες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Τις τελειώνω τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για μένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Δεν ξέρω, δεν έχω άλλα λόγια να πω. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα για μένα αυτά. Και παρέχει πάνω απ' όλα η υγεία μας. Και θέλω να πω και στον υπόλοιπο κόσμο και στις γυναίκες και σε άντρες ακόμα, γιατί βλέπω και στο ιατρείο πάρα πολλούς άντρες, να συνεχίσουν να ψάχνουν να βρουν έναν καλό γιατρό. Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικό πράγμα για το θέμα της υγείας. Και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ματθαίου για όλα όσα έχει κάνει για μένα. Γεια σας. Γνώρισα τον κύριο Ματθαίου από μία γνωστή φίλη. Μπορώ να πω πως ήμουνα και πάρα πολύ τυχερή. Όταν έκανα το πρώτο ραντεβού μου τον γιατρό μου, τον κύριο Ματθαίου, αισθάνθηκα, αλλά μπορώ να πω ότι μου ενέπνευσε μία εμπιστοσύνη. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτοπεποίθηση για τη δουλειά του, πάνω στο θέμα της εργασίας του, εμπειρία και ήταν πολύ ευχάριστος. Είχα πρόβλημα, φυσικά κληρονομικότητα όπως γνωρίζουμε, κυρσό, έκανα λέιζερ. Μπορώ να πω πως ήταν μια επέμβαση η οποία φανταζόμουν πολύ δύσκολη και φοβόμουν, αλλά όταν συνέβη ήταν για μένα κάτι το διαφορετικό. Μπορώ να πω πως ήταν πάρα πολύ ευχάριστη.
Ναι, πραγματικά, γιατί ένιωσα πολύ όμορφα. Σε μία ώρα μετά το χειρουργείο σηκώθηκα, περπάτησα κανονικά και μετά από 2 ώρες έφυγα από το νοσοκομείο και συνέχισα κανονικά τις δραστηριότητές μου. Τις επόμενες 2 ημέρες επέστρεψα στη δουλειά μου, κανονικά. Η εργασία μου απαιτεί αρκετές ώρες όρθια. Δεν είχα κάποιους πόνους, κάψιμο όπως ένιωθα στα πόδια και φυσικά και πάνω απ' όλα υγεία. Και είχα και κάποιους λόγους αισθητικής. Εμείς οι γυναίκες που θέλουμε να έχουμε την ομορφιά όπως γνωρίζουμε, αλλά και πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ματθαίο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη μαζί του. Είναι πολύ αρκετά θετικός και πολύ καλός άνθρωπος και στη δουλειά του. Δυναμικός και σίγουρος για αυτό που κάνει. Εμπνέει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι οι ασθενείς μας έδωσαν με τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο πώς επιδρούν αυτές οι τακτικές στο σώμα τους. Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μας δώσατε μια συνολική εικόνα όλων των σύγχρονων τεχνικών και την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν για την αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι ένα νόσημα που ταλαιπωρεί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού όλο τον χρόνο. Στα χέρια όμως του εξειδικευμένου γιατρού αλλά και της σύγχρονης επιστήμης, η αντιμετώπιση της βλάβης μπορεί να γίνει ανώδυνα, αποτελεσματικά αλλά και μόνιμα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.